Φίλες και φίλοι του archipelagos.com, βρισκόμαστε ξανά στον ίσο Σάμος της Hellenic Seaways, ξανά στη γραμμή Πειραιάς Χίος Μυδυλίνη. Εδώ στο όμορφο λιμάνι της Μυδυλίνης έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με τον τωρινό ύπαρχο του πλοίου, καπετάν Βαγγέλη Καραμολέγου. Καπετάν Βαγγέλη, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, φίλε Σίμω, χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω από κοντά. Να είστε καλά, με υγεία και να συνεχίσετε τα όμορφα ταξίδια σας στο Αρχιπέλαγος. Πρώτη συνέντευξη για το 2018 στο archipelagos.com και για σένα πρώτη φορά στο νήσο Σάμος. Οι εντυπώσεις σύντομα από το πλοίο. Το πλοίο Σίμω είναι ένα πολύ καλό ταξιδοπλοίο. Είναι, πιστεύω, μια πολύ καλή επιλογή από την εταιρεία μας η αγορά του. Έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά στη μετασκευή. Είναι ένα άνετο πλοίο, δύσκολο βέβαια για εμάς που το υπηρετούμε, λόγω μεγέθους. Τα γκαράζ του είναι άνετα, δεν αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτά. Ιαπωνέζικο. Ιαπωνέζικο πλοίο, ναι. Το πρώτο μου πλοίο ήταν Ιαπωνέζικο το Μυτιλίνη. Έχω κάνει στο νήσος Ρόδος και είναι το τρίτο Ιαπωνέζικο που υπηρετώ. Να τα πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πού γεννήθηκες? Γεννήθηκα στη Σισίρο, στην Ερμόπολη της Σύρου, το 1989, είμαι 28 ετών. Ζω και κατοικώ εκεί πέρα με την οικογένειά μου, τη γυναίκα μου, τα παιδάκια μου. Να τα χαίρεστε και να τα καμαρώνετε όπως θέλετε. Και εύχομαι να ακολουθήσουν και το ναυτικό επάγγελμα, εφόσον τους εμπνεύσει ο πατέρας. Δεν θα τα παροτρύνω εγώ να συνεχίσουν το επάγγελμα, ούτε θα τα αποτρέψω. Δηλαδή, εντάξει, το κορίτσι δεν θα ήθελα να το συνεχίσει. Το αγόρι, ας κάνει ό,τι θέλει. Εσύ πώς επέλεξες το ναυτικό επάγγελμα? Είσαι γόνος ναυτικής οικογένειας, υπήρχε σόι? Κοίτα, λόγω καταγωγής από το νησί, έχω ερεθίσματα. Λόγω θάλασσας, λόγω του νησιού. Στην οικογένειά μου, ναυτική ήταν ο πατέρας μου. Είχε ξεκινήσει μηχανικός, αλλά στο πρώτο του ταξίδι είχε ναυάγιο, οπότε το διέκοψε. Στο εξωτερικό, ναι, σε Γκαζάδικο. Είχε πάρει φωτιά το πλοίο, ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα σε ποια περιοχή, να σου πω την αλήθεια. Οπότε το διέκοψε το επάγγελμα, δεν ξαναταξίδεψε. Μετά είναι ο θείος μου που είναι αρχιμηχανικός πλέον, είναι στην Κωνσταμάρε. Αυτά, δεν υπάρχει κάποιο άλλο που να. Σκάσει αρχείο από το σχολείο για να δούμε μανούβρες πλοίων στο λιμάνι τη. Κοίτα, πιτσιρικάς εγώ δεν ασχολιόμουν και πολύ με τα πλοία. Δεν ήταν, ας πούμε, το όνειρό μου να γίνω ναυτικός, καπετάνιος. Σκέψω ότι όταν ήμουν, θυμάμαι τώρα χαρακτηριστικά, όταν ήμουν 17,5 όταν τελείωσα το Λύκειο, είχα δηλώσει γυμναστική ακαδημία και την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού δεύτερη, αλλά με σκοπό μήπως συνεχίσω σε κάποιο λιμεναρχείο, κάτι τέτοιο. Όταν λοιπόν ένα πρωί, θυμάμαι χαρακτηριστικά, κοιμόμουν στο σπίτι, ήρθε η μητέρα μου. Μου λέει, βγήκαν τα αποτελέσματα, πέρασε στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού. Γύρισα πλευρό, κοιμήθηκα, δεν έδωσα σημασία. Όταν όμως μπήκα στη σχολή, το πήρα λίγο πιο ζεστά. Στο πρώτο μου μπάρκο στο Μυτιλίνη, με καπετάνιο τον Καπταγιώργη τον Αρβανίδη, πάλι βρεθήκαμε μετά από 10 χρόνια περίπου. Ποια χρονιά μιλάμε τώρα? Το 2007. Είχα μια πολύ καλή ομάδα, τον Καπταμανώλη τον Παναγιωτάκη είχα ύπαρχο τότε και τον Καπταγιώργη τον Βαζούρα, αθυποπλοίαρχο, και οι δύο πλοίαρχοι τώρα. Με τη συμπεριφορά τους, με τις ιστορίες τους, με την αγάπη τους για το επάγγελμα, μου μετέδωσαν και εμένα αυτή την αγάπη και πλέον έχουμε φτάσει σε ένα σημείο, Σίμω, να μην μπορώ να φανταστώ τον εαυτό μου να κάνει κάτι άλλο. Για να φτάσεις εδώ που έφτασες, προφανώς το αγάπησες, είχες ζήλο για τη δουλειά σου και βρέθηκες, όπως προείπες, και με τους σωστούς δασκάλους. Γιατί παίζει ρόλο και ο δάσκαλος να σε έχει στο σωστό δρόμο. Και να που 10 χρόνια μετά ξαναβρίσκεσαι, καθώς η ιστορία επαναλαμβάνεται, με τον πρώτο σου καπετάνιο. Σωστά. Πρέπει αυτό που κάνεις να το κάνεις με μεράκι, να έχεις βέβαια και τους σωστούς δασκάλους, ας πούμε, και πάνω απ' όλα να είσαι ταπεινός, προσγειωμένος και να κάνεις αυτό που κάνεις να το κάνεις σωστά. Από τα παιδικά χρόνια θυμάσαι κάποια πλοία της εποχής εκείνης που ερχόντουσαν στη Σύρο? Θυμάμαι Express Αφροδίτη, Ναΐας 2. Μετά. Κόντρες. Ναι, τότε ήμουν παιδί ακόμα δηλαδή. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στον παππού το μαγαζί που είναι κάτω στο λιμάνι, ότι τα βλέπαμε αυτά, τα ζούσαμε δηλαδή. Και σε ποια σχολή είπαμε σπουδές? Πέρασα στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Ηπείρου. Έκανα το πρώτο δίμηνο εκεί πέρα και πήρα μεταγραφή μετά και πήγα στο Ισύρο, στον τόπο μου. Και πρώτο πλοίο σαν δόκιμο στο Μυτιλίνη, μετά. Μυτιλίνη, πέρασα από Έλλος και Εντερισσένα, πέρασα από Άρτεμις για αρκετό χρονικό διάστημα στην Άγωνη, επί ΑΝΕΚ,
Με ποιον πλοίαρχο? Το καπταστήλιο του Περιστεράκη. Α, ήταν πολλά χρόνια. Ναι, είναι εκεί, είναι πράτηγος εκεί κάτω ο καπταστήλιος. Μετά στη συνέχεια πέρασα από το Εξπρες Κιάθος, πέρασα από το νήσος Ρόδος, από το νήσος Χίος για αρκετό διάστημα πάλι, ξανά από το Άρτεμις και τώρα στο νήσος Σάμος. Πτυχίο. Πτυχίο πήρα το 2011, το 7 μπήκα, το 11 τελείωσα στην ώρα μου. Συνέχισα σαν ναύτης για περίπου 7 μήνες και τον Δεκέμβρη του 2011 έπιασα και αθυμοπλοίαρχος. Να αναφέρουμε και, και τους άλλους δασκάλους, τους άλλους πλοίαρχους που έχεις κάνει. Δάσκαλοι είναι όλοι οι πλοίαρχοι από τους οποίους έχουμε περάσει. Από όλους κρατάμε τα θετικά, πετάμε τα αρνητικά, γιατί όλοι σαν άνθρωποι και θετικά έχουμε και αρνητικά έχουμε. Έχεις κρατήσει κάτι ξεχωριστό από τον καθένα? Αυτό που με έκανε, με σημάδεψε, ήταν η ήρεμη δύναμη του Καπταδημήτρη του Λαδά. Αυτό δηλαδή, στη μέχρι τώρα πορεία μου, αυτό δηλαδή μου έχει μείνει, με έχει χαράξει. Βιτσένζος Κορνάρος. Ναι, Βιτσένζος Κορνάρος, αγαπημένο πλοίο, το αγαπημένο μου πλοίο είναι. Υπηρέτησα εκεί 22 μήνες περίπου, σαν αθυποπλοίαρχος και μετά σαν υποπλοίαρχος. Μια πολύ ωραία γραμμή, με ένα πολύ δυνατό καπετάνιο. Αγαπημένο λιμάνι για μανούβρα. Αγαπημένο λιμάνι για μανούβρα. Κοίταξε, εσύ μου, εγώ μανούβρα ακόμα στο ξεκίνημά μου είμαι. Η πρώτη μανούβρα θυμάμαι που είχα κάνει, με τη, όχι μόνος μου εννοείται, με τον καταστήλιο τον Περιστεράκη στην Κίμολο. Αυτό θυμάμαι μόνο, τίποτε άλλο. Δηλαδή είναι το... Η αρχή λένε είναι το ίμιση του πάντως, έτσι δεν λένε. Αυτό με έχει σημαδέψει, δηλαδή ήταν ο πρώτος άνθρωπος που καθόταν, ξέρω εγώ, έπινε καφέ και μου λέει: Βαγγέλη, στην αρχή νόμιζα ότι ήταν αστείο. Και μου το πέταξε και όσο μπορούσε μας έδειχνε και όλοι μας δείχνουν, δεν το συζητάμε. Έχω περάσει από τον καταστήλιο τον Περιστεράκη, από τον Καταγιώργο τον Αρβανίτη, με τον οποίο έκανα το ξεκίνημά μου το 2007. Έχω κάνει με τον Καπτά Κώστα τον Δρίβα, με τον Καπτά Βάμπη τον Παντελή, με τον Καπταγιάννη τον Φιτρολάκη, με τον Καταδιαμαντή τον Παπαγεωργίου. Ξεχνάω κάποιον. Δεν θυμάμαι τώρα να ξεχνάω κάποιον και συγγνώμη να ξεχνάω κάποιον. Μεγάλα ονόματα πάντως όλοι. Είναι ισχυρά χαρτιά της ακτοπλοείας και φαντάζομαι σε βοήθησαν, πήρες πολλά για να προχωρήσεις μπροστά. Πάρα πολλά, πάρα πολλά. Όλοι, ο καθένας σου δίνει κάτι, κάτι δικό του. Από όλους προσπαθείς να επιλέξεις ποια καλά στοιχεία θα πάρεις για να φτιάξεις το δικό σου χαρακτήρα. Ελεύθερος χρόνος υπάρχει καθόλου? Ελεύθερος χρόνος λόγω δουλειάς δεν υπάρχει. Εγώ θα έλεγα ότι από το 11 που τελείωσα τη σχολή, τα χρονικά διαστήματα που έχω μείνει στο σπίτι είναι πολύ μικρά. Ήταν 6 μήνες όταν έμεινα στο Κεσέν, να πάρω το δίπλωμα του υποπλοίαρχου. Όταν υπηρέτησα πέρσι κιόλας, που έκατσα 9 μήνες έξω. Όταν παντρεύτηκα ένα μήνα και όταν γεννήθηκε η κόρη μου για 15 μέρες. Ο γιος μου γεννήθηκε όταν ήμουν φαντάρος. Οπότε πολύ λίγα, λίγες στιγμές με τα παιδιά. Λίγες στιγμές, ναι, και θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη γυναίκα μου, η οποία τα περνάει όλα μόνη της και να ξέρεις ότι αν δεν ήταν η σύζυγος και τα παιδιά να αντέχουν την υπομονή και να την υπομένουν, εμείς δεν θα μπορούσαμε να ανέβουμε ούτε κλίμακα ούτε τίποτα. Δηλαδή ότι είμαι εγώ σήμερα, το οφείλω στην οικογένειά μου. Έτσι είναι, η κάθε σύζυγος ναυτικού πρέπει να έχει πολύ γερή υπομονή για να αντέχει όλα αυτά που συμβαίνουν στη δουλειά σας. Βέβαια, βέβαια. Η κύρια, η γυναίκα μου είναι πολύ δυνατή. Είναι πολύ δυνατός χαρακτήρας. Και μάνα και πατέρα. Χάνει και τον πατέρα, δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι κάνει καλύτερα τον πατέρα στο σπίτι. Δηλαδή κρατάει τις ισορροπίες, με ενημερώνει για τα πάντα, δεν λείπω στα παιδιά μου. Τα παίρνει πάντα ταξίδι και έρχεται στο πλοίο όπου κι αν είμαι. Δηλαδή, να φανταστείς όταν ήμουν ένα χρόνο στην Ισπανία, είχε πάρει την τότε κόρη μου, ήταν ενός ονού, την πήρε με το αεροπλάνο και ήρθαν στην Ισπανία 20 μέρες. Με ποιο πλοίο στην Ισπανία? Στον νήσο Χίος. Ωραία, αυτό που ήρθε τώρα πρόσφατα από εκεί που μας έλειψε τόσο καιρό, ήσουν σε αυτό το διάστημα. Ήμουν από το 15, από τον Οκτώβριο του 15 μέχρι και τον Οκτώβριο του 16. Μετά απολύθηκα, πήγα φαντάρος. Αρκετό χρονικό διάστημα, με παύση 2 μήνες και μετά ξαναπήγα πάλι στο ίδιο πλοίο. Ποντοπόρο πρόλαβες να κάνεις καθόλου? Σε ποντοπόρο όχι, δεν έχω κάνει. Είμαι γνήσιος ακτοπλοεία. Να σου ευχηθούμε να έχεις πάντα καλά ταξίδια και μια λαμπρή σταδιοδρομία στη θάλασσα
και να μας ξαναπασχολήσεις και στο μέλλον σε κάποιο άλλο πλοίο, έχοντας τα χειριστήρια στα χέρια σου. Κάθε πράγμα στον καιρό του, Σίμω. Εντάξει, είμαι μικρός ακόμα, είμαι μόλις 28. Σε ευχαριστώ πολύ και συγγνώμη για τα οποία λαθάκια έγιναν. Εντάξει, είμαι λίγο κουμπλαρισμένος. Κανένα λάθος. Είναι μια απλή συζήτηση, δεν είναι επαγγελματική συνέντευξη. Είναι μια φιλική συζήτηση. Να είστε καλά, καλή χρονιά και πάλι με υγεία και να χαίρεσαι και στο παιδάκι σου. Ευχαριστούμε πολύ. Και το ταξίδι συνεχίζεται στο αρχιπέλαγος με τον ίσο Σάμος.